Στις 23 Ιούνιου, ημέρα Κυριακή στις 10 το πρωί, στον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων δίνεται η εκκίνηση του 15ου αγώνα δρόμου στα χνάρια του Απόστολου Παύλου με αφετηρία από το αρχαίο λιμάνι των Κεχρεών και τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου. Ο αγώνας πραγματοποιείται προς τιμή του Αποστόλου των Εθνών, όπου έζησε και δίδαξε στην περιοχή μας, κάνοντας συχνά την διαδρομή μεταξύ της πόλης Κορίνθου και των Κεχρεών. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντίμαρχος Γιώργος Φαρμάκης. Έχουμε την Κυριακή στις 23 Ιουνίου και ώρα 10 έχει εκκίνηση από το αρχαίο λιμάνι των Κεχρεών τον καθιερωμένο πλήρωνα 15ο αγώνα δρόμου στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου. Είναι ένας αγώνας δρόμου στον οποίο έχουμε συμμετοχή με αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και Αφρικής, γιατί πέρσι ο πρώτος ήταν ένας Μαροκινός. Ένας αγώνας δρόμου ο οποίος είναι πλέον καταξιωμένος. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, είμαστε οργανωμένοι πάρα πολύ. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους γυμναστές της σωματικής αγωγής, οι οποίοι μετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ως χρονομέτρες και όλες τις άλλες εργασίες τις οποίες κάνουν. Θέλω να ευχαριστήσω το διασωστικό σώμα, τον Πίγασο, την Motor Oil για την συνέχεια που μας στέλνει κάθε χρόνο το ασθενοφόρο. Θέλω να ευχαριστήσω την Τροχέα για τη συμμετοχή της, γιατί περνάμε από εθνικούς δρόμους και γενικά όλους όσους συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τρέξει και να δοκιμάσει. Είναι 12 χιλιόμετρα η διαδρομή, είναι μια καταπληκτική διαδρομή και ένας αγώνας ο οποίος, το ξαναπαναλαμβάνω, 15ος αγώνας δρόμου.